Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Άρτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι το κόμμα θα στηρίξει εκ νέου 6 εν ενεργεία περιφερειάρχες που πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία και θα διεκδικήσουν την εκλογή τους. Πρόκειται για τους Απόστολο Τζικώστα στην Κεντρική Μακεδονία, Χρήστο Μέτιο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κώστα Γοραστό στην Θεσσαλία, Αλέξανδρο Καχρημάνη στην Ήπειρο, Γιώργο Χατζημάρκο στο Νότιο Αιγαίο και Χριστιανά Καλογύρου στο Βόρειο Αιγαίο. Επειδή οι περιφέρειες είναι εργαλεία τα οποία υλοποιούν αναπτυξιακή πολιτική, ότι θα παρέχουμε ξεκάθαρη πολιτική στήριξη και θα διεκδικήσουμε να κερδίσουμε με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες γίνεται. Λοιπόν, θα ανακοινώσουμε εντός των επόμενων 10 ημερών τις οριστικές μας επιλογές για τις περιφέρειες. Την ίδια ώρα, όπως σημειώνεται σε ρεπορτάζ του reporter.gr, έγκυρες πηγές από την Πειραιώς αναφέρουν ότι έχουν κλειδώσει και είναι ζήτημα ημερών η ανακοίνωση ότι θα λάβουν το χρήσμα της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώην Ευρωβουλευτής Ρόδη Κράτσα για τα Ιόνια νησιά, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας για την Πελοπόννησο και ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας Φάνης Πανός για τη Στερεά Ελλάδα. Κατόπιν αυτών των αποφάσεων σε εκκρεμότητα παραμένουν τα γαλάζια χρήσματα στις περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και Βυτικής Μακεδονίας. Το τοπίο και σε αυτές τις περιφέρειες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το αργότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τυχόν διαφοροποίησης των κομματικών στελεχών σε ό,τι αφορά διαφορετικές επιλογές από τη στήριξη του κόμματος στις περιφέρειες. Καταλαβαίνετε ότι έχω μία, και νομίζω λογικό, μία λογική απέτηση, θα έλεγα, τα στελέχη τα οποία έχουν συγκεκριμένο κομματικό αξίωμα να συντάσσονται επί της αρχής με τις κεντρικές επιλογές του κόμματος.